οι Αμερικανοί, οι αμερικανικές εταιρείες, κύριε Υπουργέ, ξανάρχονται έτσι δυναμικά στην Ελλάδα με αφορμή τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης για να ξαναδούν την ελληνική οικονομία, για να διαπιστώσουν αν πράγματι υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες. Τι σηματοδοτεί αυτή η δυναμική παρουσία των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη σε αυτή την χρονική συγκυρία? Νομίζω ότι είναι η καταλληλότατη χρονική συγκυρία. Η εικόνα μιας χώρας η οποία ανακάμπτει και βγαίνει από τα προγράμματα στήριξης, βγαίνει από τα μνημόνια, έρχεται ακριβώς και δένει με την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας υπερδύναμης και στο οικονομικό πεδίο. Η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας ήταν άλλου τύπου. Ήταν παρουσία η οποία αφορούσε ζητήματα ασφάλειας κυρίως. Αλλά τώρα βλέπουμε ένα πάρα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον και για οικονομική παρουσία. Η Ελλάδα, κύριε Παπαθανασίου, έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο στο χάρτη. Έχει γίνει συνείδηση και στην πολιτική ηγεσία, νομίζω και στον ελληνικό λαό, ότι η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα εάν ξαναδιεκδικήσει αυτά που δικαιούται να έχει. Ένα ξεχωριστό ρόλο στην περιοχή. Αυτό της το αναγνωρίζουν και οι φίλοι, και οι λιγότερο φίλοι, και οι γείτονες, οι οποίοι περιμένουν πολλά από μια δική μας πρωτοβουλία, από ένα δικό μας έτσι ξεχωριστό, θα σας έλεγα, πρωτοπόρο βηματισμό. Έχετε ασχοληθεί με την αμερικανική συμμετοχή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχετε βρει με τις αμερικανικές εταιρείες έτσι τα επόμενα βήματα, ούτως ώστε αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον να γίνει πραγματικότητα και να βοηθηθεί η πραγματική οικονομία? Κοιτάξτε να δείτε, στις αρχές του 2018 κάναμε ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο μπορεί να ήταν κουραστικό, αλλά αποδείχθηκε πάρα πολύ παραγωγικό. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω ότι συνέβη και ή μάλλον και κυρίως λόγω της αποφασιστικότητας της αμερικανικής διοίκησης και της ειλικρινούς ενδιαφέροντος το οποίο έχει επιδείξει. Η αμερικανική κυβέρνηση δια εκπροσώπου της μας συνόδευσε σε αυτό το ταξίδι ακριβώς για να υπογραμμίσει σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε με τον επιχειρηματικό κόσμο στην Αμερική το πόσο σημαντική είναι και για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών η παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα, όπως σας είπα και πριν, έχει μία ξεχωριστή δυνατότητα που την παίρνει από τη θέση της στο χάρτη. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας κόμβος μεταφορών, επικοινωνιών, εμπορίου, ένας τόπος στον οποίο η νέα επιχειρηματικότητα, οι ιδέες και η αιχμή της τεχνολογίας ανθίζουν. Να σας πω ένα παράδειγμα και κάτι το οποίο και εμείς πραγματικά δεν περιμέναμε να έχει τόσο μεγάλη έτσι ανταπόκριση. Ξεκινήσαμε με την ιδέα να έχουμε ένα ξεχωριστό περίπτερο για την ψηφιακή Ελλάδα. Και προσπαθήσαμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον, καλύπτοντας βεβαίως τα έξοδα για την υποδομή εκεί πέρα, νεοφύων επιχειρήσεων. Το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Την Παρασκευή που μας έρχεται, ένα ειδικά αναβλωμένο τρένο με 120 εταιρείες νεοφύης, με δύο εργαστήρια ρομποτικής και άλλες 18 δομές, θα μεταβεί από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να γεμίσει το περίπτερο της ελπιδοφόρας αυτής της νέας Ελλάδας. Της Ελλάδας δηλαδή των ανθρώπων που έχουν καινοτόμες ιδέες, των ανθρώπων που αναπτύσσουν προϊόντα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή όλων μας. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της αισιόδοξης Ελλάδας. Πράγματι. Σε αυτό θα σταθώ και αυτό θα είναι το επόμενο ερώτημα. Στο επίκεντρο θα είναι η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Την επόμενη μέρα, όταν θα τελειώσει η γιορτή, τι θα μείνει από πλευράς τεχνογνωσίας από αυτές τις πολύ σημαντικές εταιρείες που θα έρθουν στο κομμάτι της τεχνογνωσίας, ώστε να βοηθηθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας? Αυτό που θα μείνει καταρχήν θα είναι μια πολλαπλασιαζόμενη, θα σας έλεγα, θετική εικόνα για μια χώρα που ανακάμπτει. Μια χώρα η οποία δεν έχει μόνο να προσφέρει folklore και όμορφες διακοπές, τις καλύτερες βέβαια στον κόσμο για να μην παραξηγηθώ σε έναν επισκέπτη, αλλά μια χώρα η οποία έχει αυτοπεποίθηση, έχει ανθρώπινο δυναμικό και σχεδιασμένες πολιτικές οι οποίες μπορούν αυτές τις καινοτόμες ιδέες να τις κάνουν προϊόντα και αυτά τα προϊόντα να διαχυθούν στην κοινωνία. Αυτή την τεχνογνωσία συσσωρεύουμε και αυτή τη δραματική αλλαγή εικόνας πραγματοποιούμε. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτή η διοργάνωση θα είναι μια διοργάνωση τομή στην ιστορία της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, διότι ακριβώς συμπίπτει και με την παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και με την έξοδο από τα μνημόνια.
πάρα πολλές από τις εταιρείες οι οποίες έρχονται, γίγαντες της τεχνολογίας πραγματικά, και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για κάποιον να επισκεφτεί το περίπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών, είμαι βέβαιος, θα παρουσιάσουν και νέα προϊόντα. Η γυπνίαση, θα σας έλεγα, με το περίπτερο της ψηφιακής Ελλάδας, της Ελλάδας δηλαδή που καινοτομεί, της Ελλάδας που δημιουργεί, της Ελλάδας που βρίσκεται και κοπιάζει στην τεχνολογική αιχμή, νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός συμβολισμός και μια προοπτική την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και οι επενδύσεις είτε από την Αμερική είτε από άλλες χώρες είναι μια πολύ συζητημένη υπόθεση, και όσοι ασχολούνται με αυτή την υπόθεση έχουν να διηγηθούν απίστευτες ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας και άλλα πολλά. Έχετε βελτιώσει κάποια πράγματα ούτως ώστε ο ξένος επενδυτής να πιστεί να έρθει να βάλει τα χρήματά του και να μην τα χάσει? Κοιτάξτε, πέρα από το μακροοικονομικό περιβάλλον, νομίζω ότι αυτό που οι επενδυτές κοιτούν πάρα πολύ σημαντικά είναι το επίπεδο της γραφειοκρατίας, ο ρυθμός απόδοσης της δικαιοσύνης, το εάν μπορούν να βρουν ανθρώπους ικανούς να δουλέψουν πάνω στην παραγωγή τους, και όλα αυτά έχουν αρχίσει και οικοδομούνται στην Ελλάδα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Φεβρουάριο που μας πέρασε, κάναμε ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχαμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να επισκεφτούμε τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου. Είδαμε την Disney, την Paramount, την Netflix. Εκείνο τον καιρό είχε μόλις πριν λίγες εβδομάδες ψηφιστεί το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Μας άκουσαν με ενδιαφέρον γιατί πήγαμε με κάτι απτό στα χέρια, με ένα ψηφισμένο θεσμικό πλαίσιο. Δεν σας κρύβω, και είμαι βέβαιος ότι και εσείς μέσω του ρεπορτάζ ενδεχομένως να έχετε γίνει μάρτυρας, ότι πολλές φορές ένα καλό θεσμικό πλαίσιο, ένα καλό νομικό πλαίσιο είναι πιθανόν στην εφαρμογή του να κολλήσει πάνω σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Ενδεχομένως να έχετε υπόψη σας και έτσι κάποιες τριβές οι οποίες προέκυψαν για κάποια γυρίσματα του BBC στο Σούνιο κτλ. Νομίζω και άλλα πολλά. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις. Αυτά όμως ξεπερνιούνται αυτή τη στιγμή, και πρέπει να σας πω, επειδή είμαστε τώρα μετά τη συνέντευξή μας θα πάω στη Βουλή, διότι έχουμε τη συνεδρία των Επιτροπών για το νομοσχέδιο της καθολικής τηλεοπτικής κάλυψης. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρχει και μια τροπολογία η οποία βελτιώνει έτσι περαιτέρω τα κίνητρα για τις οπτικοακουστικές παραγωγές και ανεβάζει το ποσοστό της επιστροφής από το 25 στο 35 και απελευθερώνει και προς τα πάνω το συνολικό ποσό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιδότηση. Κύριε Παπαθανασίου, θα το πω με έτσι έμφαση. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, καταφέραμε όμως αυτός ο νόμος, ο οποίος σας είπα ότι το Φλεβάρι του 18 ήταν απλώς ένας ψηφισμένος νόμος, και γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει να πας από τον ψηφισμένο νόμο στην εφαρμογή του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ήδη 15 εγκεκριμένα σχέδια και 10 που περιμένουν να εγκριθούν. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, σας μιλώ για ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, έτσι. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου μπορούμε να φτάσουμε τα 30 projects οπτικοακουστικών παραγωγών και το 19... Σε τι επίπεδο, κύριε Υπουργέ, είναι τι συγκεκριμένα ζητάνε? Ζητάνε την φοροαπαλλαγές και επιστροφή χρημάτων σε ποσοστό 25% της επένδυσης? Θα υπάρξει και μία ρύθμιση για απαλλαγή από φόρους, αλλά το βασικό... Ο βασικός πυρήνας είναι το soft money, αυτό που λένε μεταξύ τους παραγωγή. Δηλαδή 25% επιστροφή των δαπανών. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ο Παπαθανασίου είναι παραγωγός και έρθει στην Ελλάδα και δαπανίσει 10 εκατομμύρια για να παράξει μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ ή κάποιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, ένα βίντεο κλιπ ενδεχομένως, 2,5 εκατομμύρια θα του τα επιστρέψουμε. Αυτό δεν είναι δαπάνη για το ελληνικό δημόσιο, διότι έχει αποδειχθεί ότι ο τομέας των οπτικοακουστικών παραγωγών έχει πάρα πολύ μεγάλες επιστροφές στην οικονομία. Είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα τα οποία συναρτώνται με τις οπτικοακουστικές παραγωγές, και θα σας έλεγα ότι το πιο σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα των οικονομικών πολλαπλασιαστών, όπως λένε. Το πιο σημαντικό είναι η πάρα πολύ δυναμική αλλαγή της εικόνας της χώρας. Σας πω ένα παράδειγμα. Γυρίστηκε στην Άξο πριν από κάμποσο καιρό ένα βίντεο κλιπ από τη βιομηχανία οπτικοακουστικών της Ινδίας, το λεγόμενο Bollywood.
Υπήρξαν και εκεί κάποιες έτσι τριβές και γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία ξεπεράστηκαν. Η Ελλάδα, κύριε Παπαθανασίου, για να γυριστεί αυτό το βίντεο κλιπ δεν ξόδεψε ούτε ένα ευρώ. Δεν έχει δώσει κανένα κίνητρο οικονομικό. Αντιθέτως, ήρθε το συνεργείο, οι τραγουδιστές, οι χορευτές, οι τεχνικοί, κάναν τα γυρίσματά τους, προφανώς πληρώσανε το αντίτιμο που προβλέπετε, γιατί ήταν σε μια καταπληκτική τοποθεσία στην Πορτάρα της Νάξου. Είχαν τις διαμονές τους, τις διατροφές τους κτλ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το βίντεο κλιπ, το οποίο αναδεικνύει τη χώρα μας, έχει σκηνές και από το νησί συνολικά και τα χορευτικά που γίνονται εκεί, κατά τη γνώμη μου ένα πάρα πολύ όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα, έχει πάνω από 500.000 θεάσεις στην γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα. Αντιλαμβάνεστε ότι για να φτάσουμε με συμβατικούς τρόπους ένα κοινό τέτοια κλίμακα, θα έπρεπε να έχουμε δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα. Άρα έχουμε ένα πλούτο ο οποίος είναι αναξιοποίητος. Υπάρχουν τρόποι, χωρίς να αφήσουμε κανέναν αυτό τον πλούτο να τον προσβάλλει, υπάρχουν τρόποι να τον αναδείξουμε. Έτσι. Και να τον κάνουμε μοχλό. Ακριβώς. Μοχλό. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ήρθε το BBC να κάνει γυρίσματα στο ναό, στο Σούνιο. Δεν υπήρχε περίπτωση η χώρα να χάσει από αυτό. Το BBC είναι μια πάρα πολύ βαριά υπογραφή και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να απασχολεί το δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν άλλα ζητήματα, τα ξέρετε καλύτερα. Νομίζω ότι τα ξεπερνάμε όμως. Και με το Υπουργείο Πολιτισμού γίνεται, και με τα αρχαιολογικά. Νομίζω ότι τα ξεπερνάμε και μαζί με το Υπουργείο. Ζητήματα, ναι, που τα ξεπερνάμε μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτό, κύριε Παπαθανασίου, θέλω να το πω με έτσι ιδιαίτερη έμφαση και χαρά, έχει αρχίσει και περπατάει ως καλό νέο. Μάλιστα. Τώρα, ανεξαρτήτως της προσέλκυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών, από τις επαφές στις ΗΠΑ, εκτιμάτε ότι γνωρίζουν πραγματικά την εικόνα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην Ελλάδα ή μένουν σε στερεότυπα? Υπάρχουν πολλές ιστορίες, όπως λέγαμε και πριν, από αποτυχημένες επενδυτικές προσπάθειες. Έχουν την πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί, οι Ελληνοαμερικανοί, για το τι συμβαίνει εδώ στη χώρα μας, τι αλλάζει, αν πραγματικά αλλάζει κάτι? Γιατί υπάρχουν και ζητήματα, όπως το ελληνικό, που αν και υπάρχουν καλές εξελίξεις, ακόμα υπάρχουν θέματα. Και υπάρχει και το φορολογικό, που δεν είναι και το πιο ελκυστικό για να έρθουν ξένες εταιρείες. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι όταν ένας επενδυτής κοιτάει τον παγκόσμιο χάρτη των επενδύσεων και επιλέγει που να κάνει μια επένδυση, κοιτάει μία σειρά από άλλους παράγοντες, μαζί βεβαίως και τα κόστη και τα φορολογικά. Τα οποία τώρα, καθώς βγαίνουμε από το μνημόνιο, είμαστε και λίγες μέρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στη σφαίρα πλέον και στην πορεία των ελαφρύνσεων. Άρα αυτό νομίζω ότι θα είναι θετικό. Έχετε όμως δίκιο όταν λέτε ότι εδώ χρειάζεται μία εντατικοποίηση των προσπαθειών, ούτως ώστε πάρα πολύ γρήγορα να ξεκινήσουν projects όπως το ελληνικό, το οποίο πέραν του αυτού καθ' αυτού οικονομικού αποτελέσματος θα έχει και μία έτσι θετική επίδραση στην εικόνα της χώρας. Ναι. Η οποία εικόνα της χώρας έχει υπολείμματα της προτεραίας κατάστασης, έτσι. Διότι επενδυτές, επιχειρηματίες, ο κόσμος γενικότερα φλόμωσε για 8 χρόνια, έτσι, από εικόνες κρίσης, από εικόνες βίας στο κέντρο της Αθήνας, ανέχειας, φτώχειας, κακών οικονομικών ειδήσεων. Αυτό παίρνει χρόνο να αλλάξει. Αλλά η οπτικοακουστική βιομηχανία, για να γυρίσω και στο προηγούμενο, έχει εκεί πέρα, νομίζω, πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο να παίξει. Τώρα, μιλήστε για σφαίρες επιρροής και υπάρχει ένα παιχνίδι διαμόρφωσης ζωνών επιρροής στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στα Βαλκάνια. Ως τιμόμενη χώρα πριν από 3 χρόνια ήταν η Ρωσία, πέρυσι η Κίνα, φέτος οι ΗΠΑ. Τι σηματοδοτεί αυτό, η παρουσία δηλαδή των ΗΠΑ σε αυτή τη χρονική συγκυρία? Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει δείξει ότι υπηρετεί τα συμφέροντά της, τα οποία και ταυτίζονται με τα συμφέροντα των χωρών της περιοχής. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να εργάζεται για να πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες συνανάπτυξης και ειρήνης στην περιοχή. Αυτό είναι το μέλλον, αυτό επιζητούμε. Οι δυνατότητες συνανάπτυξης και ειρήνης στην περιοχή περνάνε μέσα και από την ειρηνική επίλυση των διαφορών μας με τους βόρειους γειτονές μας. Κάποιες δυνάμεις ενδεχομένως αυτό να μην το επιθυμούν. Να μην επιθυμούν δηλαδή οι βόρειοι γειτονές μας να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Εμείς
υποστηρίζουμε, κοιτάμε και προκρίνουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας, τα οποία ταυτίζονται με τα συμφέροντα των χωρών της περιοχής. Η Ελλάδα, κύριε Παπαθανασίου, δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποστηρίξει διαφορετικές θέσεις και από τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα στο θέμα των κυρώσεων με τη Ρωσία, εάν θεωρεί ότι αυτό είναι όχι προς το συμφέρον των χωρών και της περιοχής και ευρύτερα της Ευρώπης. Με το ίδιο σθένος όμως είναι έτοιμη να προασπίσει και να εφαρμόσει τις πολιτικές οι οποίες μπορούν πλέον τα Βαλκάνια να τα μετατρέψουν από ένα χώρο ανταγωνισμών, εθνικισμών και συγκρούσεων σε έναν πραγματικά πάρα πολύ, ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι για την παγκόσμια οικονομία και μια ομάδα χωρών που ζει με ειρήνη και πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες ευημερίας των λαών. Από αυτή την διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, η πόλη της Θεσσαλονίκης θα κερδίσει κάτι την επόμενη μέρα? Πάρα πολλά. Η Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαθανασίου, δυστυχώς λόγω του ψυχρού πολέμου έχασε το ρόλο που ιστορικά είχε. Δηλαδή αναγκάστηκε να γυρίσει στα νότα της στο βορρά και, και ξέχασε και μαζί με τη Θεσσαλονίκη όλη η Ελλάδα ότι η Βόρεια Ελλάδα μεγαλούργησε όταν κοιτούσε και προς τα πάνω. Όταν δηλαδή οι έμποροι της μπορούσαν να εμπορεύονται με την Τεργέστη, τη Βουδαπέστη, την Οδυσσό. Όταν οι μεγάλοι διάδρομοι αυτοί ήταν ανοιχτοί και τα λιμάνια μπορούσαν να γίνουν πραγματικά κέντρα για να έρχονται εμπορεύματα από όλο τον κόσμο. Τώρα και σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία, το πιστεύουμε βαθιά ότι η Βόρεια Ελλάδα και δι' η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει το κέντρο της ανάπτυξης των Βαλκανίων και της κεντρικής Ευρώπης. Αλλά προϋπόθεση για να γίνει αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι να λυθούν και τα προβλήματα με τους βόρειους γειτονές μας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι όμως. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το διπλανό μας, δεν πρέπει να φοβόμαστε τον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Κάντε μια αντίστοιξη, κύριε Παπαθανασίου. 120 νεοφυείς επιχειρήσεις με νέα παιδιά θα μπουν σε ένα τρένο και θα πάνε εκεί και θα στήσουν το περίπτερο της ψηφιακής Ελλάδας. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Δεν θέλουμε την Ελλάδα που φοβάται τον γείτονα, φοβάται τον εαυτό της, φοβάται το μέλλον. Μπορούμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κρατήσουμε το βήμα μας πίσω. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Παπαθανασίου. Επόμενη μέρα συζητάμε.